Η κυβέρνηση μας επιστρέφει το 1 από τα 10 που μας παίρνει, την ίδια στιγμή που δίνει 50 και 100 στους επιχειρηματικούς ομίλους. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, ποιο είναι το πραγματικό δίλημα για το λαό μπροστά στις εκλογές? Με τι κριτήριο θα πρέπει να πάνε οι εργαζόμενοι? Είναι καθαρό ότι για τα κόμματα της αστικής τάξης του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζητούμενο είναι το πώς θα ανανεωθεί η λαϊκή εμπιστοσύνη στους στρατηγικούς στόχους τους. Πώς θα πάρουν δηλαδή για πάλι, για άλλη μια φορά την ψήφο του λαού, για να πούνε ότι να δέστε, ο λαός μας δίνει την εμπιστοσύνη, συμφωνεί με στα διάφορα αντιλαϊκά αναπτυξιακά σχέδια που υπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων, συμφωνεί με το στόχο η Ελλάδα να γίνει γεωστρατηγικός στόχος μαγνήτης κινδύνων με τη συμμετοχή στα διάφορα υπεριαλιστικά σχέδια. Θέλουν συσχετισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να τους χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν τη λαϊκή εμπιστοσύνη στην υπεριαλιστική συμμαχία. Θέλουν συσχετισμούς που θα τους αξιοποιήσουν για να έχουν σταθερές αστικές κυβερνήσεις που όμως θα ξεγελάνε το λαό. Θέλουν περιφερειακές και δημοτικές αρχές που θα πάνε το γράμμα, που θα εξειδικεύουν τους αντιλαϊκούς, αντεργατικούς σχεδιασμούς σε κάθε πόλη και δήμο. Σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό το πλαίσιο δουλεύουν όλα αυτά τα κόμματα, δουλεύουν τα δικά τους διλήμματα, διλήμματα ξένα όμως και ψεύτικα για το λαό και τους εργαζόμενους. Κάθε δίλημα που θέτουν στο λαό είναι μία ακόμα παγίδα. Μία παγίδα για τον εγκλωβισμό του, για τον αποπροσανατολισμό του. Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί όλη η προπαγάνδα τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Λέει για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό που κρίνεται είναι αν θα δοθεί προοδευτική απάντηση ή αν θα παλινορθωθεί η δεξιά και το παλιό πολιτικό σύστημα. Αυτά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι πριν μερικούς μήνες συνεργάζονταν με ένα ακροδεξιό μόρφωμα, ενώ είχε εντάξει στην κυβέρνησή του και τα ψηφοδέλτιά του ένα σωρό πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που εκφράζουν ότι πιο παλιό και σάπιο έχει βγάλει το πολιτικό σύστημα. Λένε τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης. Κρίνεται το αν θα προχωρήσουν τα θετικά μέτρα για τις ανάγκες των πολλών ή αν θα επιστρέψει η λιτότητα. Η πολιτική για τους λίγους. Αυτά τα λένε λίγες μέρες μετά, όταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία πήρανε μια σειρά μέτρα στήριξης αυτών των λίγων, με νέες φοροαπαλλαγές για τα επιχειρηματικά κέρδη, με μποναμάδες εκατομμυρίων για τους φαρμακοβιομήχανους. Λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ υποψήφιοι ευρωβουλευτές, κρίνεται το αν θα σώσουμε την Ευρώπη, αν θα φράξουμε το δρόμο της ανόδου της ακροδεξιάς και του φασισμού. Αλήθεια, πώς το φράζεις το δρόμο στην ακροδεξιά και τον φασισμό όταν υπογράφεις κατάπτυστα αντικομουνιστικά κείμενα σαν αυτά που έβγαλαν μαζί με άλλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σοσιαλδημοκράτες, νεοφιλελεύθερους, εθνικιστές, ακροδεξιούς στη Ρουμανία, γιορτάζοντας την ανατροπή του σοσιαλισμού και τις πτώσεις, όπως λένε, του σιδερού παραπετάσματος. Και μάλιστα αυτά την ίδια μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών στις 9 Μάη, την ημέρα δηλαδή που οι λαοί μαζί με τον κόκκινο στρατό συνέτριψαν το φασιστικό τέρας. Τόσο προοδευτικοί είναι όλοι αυτοί που φράζουν το δρόμο στην ακροδεξιά. Την ίδια στιγμή επίσης έχουμε βαρεθεί να καταγράφουμε τις περιπτώσεις που ακροδεξιοί συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, όπως βέβαια και των άλλων κομμάτων, σε δήμους και περιφέρειες. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία προπαγανδίζει και αυτή με τη σειρά της τη διάσωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους κινδύνους που την απειλούν. Λες και πρέπει να κόπτεται ο λαός για το αν πρέπει να σωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπεριαλιστική συμμαχία που τσακίζει τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας και που δικαίως η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας δεν εμπιστεύεται.
Λέει επίσης η Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουμε στις 26 Μάη και διώχνουμε του ΣΥΡΙΖΑ. Με σκοπό έτσι να εγκλωβίσει τη διωγγωμένη λαϊκή δυσαρέσκεια που είναι εύλογη. Στην πραγματικότητα τι λέει, ότι ο λαός θα πρέπει να καταθέσει για άλλη μια φορά την ψήφο του στο γνωστό αντιλαϊκό «φύγε εσύ και έλα εσύ» για να εναλλάξονται οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις, αλλά να συνεχίζεται μια χαρά η πολιτική που χτυπά το λαό και στηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Λέει από την άλλη το Κινάλ, δώσε μου δύναμη να είμαι το τρίτο κόμμα προκειμένου να παίξω ρυθμιστικό ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση. Είναι αλήθεια δίλημα για το λαό, πρέπει να ενδιαφέρονται, να νοιάζονται τα εργατικά λαϊκά στρώματα αν το γνωστό αμαρτωλό και αντιλαϊκό ΠΑΣΟΚ θα αναδειχθεί ή όχι σε ρυθμιστικό παράγοντα μιας επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Τέτοια διλήμματα όπως τα παραπάνω, επιλεγμένα από τα κόμματα που τα τελευταία χρόνια και μαζί και χώρια έχουν υλοποιήσει μια βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική, καταραίουν μπροστά στην ίδια τη στάση τους στα κομβικά για το κεφάλαιο ζητήματα. Αυτό που κρίνεται για το λαό μας στις ερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις δεν είναι ποιο κόμμα θα πάρει το πρόκριμα της κυβέρνησης της επόμενης ημέρας και να πάρει και τη σκυτάλη μαζί της αντιλαϊκής πολιτικής από την σημερινή κυβέρνηση. Αλλά αυτό που κρίνεται είναι πώς θα μπουν περισσότερα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, πώς θα μπουν περισσότερα εμπόδια στην προσπάθεια να εφαρμοστεί η αντιλαϊκή πολιτική αυτή από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζουν τις ευρωεκλογές ως πρόκριμα δείχνει ότι πρέπει και εμείς να τη δούμε αυτή τη μάχη με γενικευμένα πολιτικά κριτήρια. Ο λαός μας μπροστά στις κάλπες και με την ψήφο του πρέπει να απαντήσει στο εξής ερώτημα. Θα συνεχίσει να στηρίζει το δρόμο που μας έφερε ως εδώ? Θα συνεχίζει να δίνει ανοχή σε μια πολιτική που είτε με κρίση είτε με ανάπτυξη έχει σαν στόχο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και γι' αυτό φέρνει φτώχεια, ένταση της εκμετάλλευσης, ανεργία και δυσβάστακτα βάρη, ανασφάλεια, υποτίμηση των αναγκών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα αλλάξει πορεία? Θα στηρίξει την κατεύθυνση της αντεπίθεσης ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων και στην πολιτική της, στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του? Θα στηρίξει τον αγώνα για έναν άλλο δρόμο με το λαό στην εξουσία έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει βάζοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες? Εμείς λέμε ότι σήμερα οι εργαζόμενοι μπορούν να σκεφτούν, να αναλογιστούν, να αξιοποιήσουν την πείρα τους. Έζησαν την κρίση. Έζησαν την περίοδο των μεγάλων θυσιών, της αντεργατικής αντιλαϊκής επίθεσης, των μνημονίων, των βάρβαρων μέτρων. Πλήρωσαν οι ίδια μια κρίση που δεν δημιούργησαν. Έκαναν υπομονή. Ανέθεσαν τις ελπίδες τους σε μια πολιτική δύναμη που υποσχέθηκε ότι μπορεί να συντεριάσει δύο πράγματα ατέριαστα και αντίθετα, δηλαδή και τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και βέβαια διαψεύστηκαν. Αποδείχτηκαν όλες αυτές οι ελπίδες ψεύτικες και αποπροσανατολιστικές. Σήμερα ζουν την πολυπόθητη μεταμνημονιακή εποχή. Την ανάκαμψη, που όμως δεν βγάζει το λαό στο ξέφωτο. Συνεχίζει να απαιτεί θυσίες διαρκείας, γιατί στην πραγματικότητα τα μνημόνια δεν έφυγαν, είναι εδώ. Συνεχίζει να απαιτεί τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νεότερους ηλικιακά να ζουν χωρίς απαιτήσεις, χωρίς δικαιώματα, πολύ πίσω από τις σύγχρονες δυνατότητες και ανάγκες τους. Και την επόμενη περίοδο άλλωστε για το λαό μας θα είναι εδώ τα πάντα. Θα είναι εδώ όλα εκείνα τα προβλήματα που τους βασανίζουν, θα είναι σε ισχύ όλα τα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα και των τριών μνημονίων και των εκατοντάδων εφαρμοστικών νόμων. Την επόμενη μέρα, είτε πάρει το πρόκριμα η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, η λαϊκή οικογένεια θα συνεχίζει να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για τη μόρφωση των παιδιών της,
θα συνεχίσει να έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά προβλήματα όσον αφορά την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία. Υπάρχει λοιπόν σημαντική πείρα και αυτή η κυβερνητική αλλαγή, όπως οι προηγούμενες, όποτε και αν συμβεί, δεν θα αλλάξει τον κύριο. Στην εξουσία και μετά τις εκλογές θα συνεχίζουν να βρίσκονται οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι λίγοι, οι πλούσιοι, οι καπιταλιστές. Όσο αυτοί είναι στην εξουσία, ο λαός θα συνεχίσει αντικειμενικά να βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση που θα προκύψει θα είναι δικό τους όργανο, όποια και αν είναι η σύνθεσή της, και γι' αυτό θα είναι αντιλαϊκή. Όλα αυτά δεν θα αλλάξουν, όπως δεν άλλαξαν και το 2015 με την απάτη της πρώτης φοράς αριστεράς. Υπάρχει λοιπόν πείρα που λέει ένα πράγμα, ότι η διέξοδος για μας, για το λαό, μέσα στο σημερινό σύστημα, μέσα στη σημερινή οικονομική κυριαρχία και πολιτική κυριαρχία των λίγων, είναι ο αγώνας, είναι η πάλη για την ανατροπή τους και όχι η αναζήτηση δήθεν ψεύτικων φιλολαϊκών κυβερνητικών λύσεων. Γι' αυτό ο λαός πρέπει μπροστά στις κάλπες να αναλογιστεί όχι πώς θα δυναμώσει αυτές τις δυνάμεις, αλλά πώς θα ενισχύσει το αντίπαλο δέος τους. Πώς θα δυναμώσει δηλαδή η λαϊκή αντιπολίτευση πρώτα και κύρια απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, δηλαδή την εργοδοσία, το κεφάλαιο. Για αυτούς δουλεύουν οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί δεν κατεβαίνουν στις εκλογές οι ίδιοι, κατεβαίνουν όμως δια αντιπροσώπων. Και οι αντιπρόσωποι τους είναι τα αστικά κόμματα, είναι οι συνδυασμοί που στηρίζουν τα συμφέροντά τους σε δήμους και περιφέρειες. Λαϊκή αντιπολίτευση σημαίνει να μετρήσει νέα βήματα η προσπάθεια για να αναζωογονήσουμε, να ανασυντάξουμε το εργατικό κίνημα, για να δυναμώσουμε τη συμμαχία εργαζόμενων, αγροτών, επαγγελματιών, την κοινή πάλη δηλαδή όλων αυτών που σήμερα πλήττονται από την πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαϊκή αντιπολίτευση σημαίνει ότι ο λαός έχει τα μάτια του ανοιχτά σε όσα σχεδιάζονται και προωθούνται μέσα στα ευρωνοσιακά κυβερνητικά επιτελεία, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Σημαίνει κινητοποίηση των εργαζομένων ενάντια στις αρνητικές εξελίξεις, κάτι που μόνο το ΚΚΕ κάνει. Σημαίνει να δοθεί βήμα παντού για τις εργατικές λαϊκές διεκδικήσεις, να ακούγεται η φωνή των συμφερόντων του εργαζομένου, του λαού παντού. Λαϊκή αντιπολίτευση σημαίνει να δυναμώσει πάλι ενάντια στις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας, ενάντια στις βάσεις του θανάτου, τον ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Σημαίνει η πάλι για να πάψει η χώρα μας να είναι ο προτινόμενος εταίρος για τους βρώμικους σχεδιασμούς τους στην περιοχή. Η λαϊκή λοιπόν αντιπολίτευση για μας δεν είναι μάχη χαρακομμάτων, αλλά συγκέντρωση δυνάμεων για να περάσει το εργατικό λαϊκό κίνημα στην αντεπίθεση, για να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική φιλολαϊκή προοπτική, για να έρθει δηλαδή ο ίδιος ο λαός στην εξουσία, για να δοκιμαστεί η πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας για την οποία παλεύει το ΚΚΕ, για να έρθει η μοναδική διέξοδος που υπάρχει για το λαό, δηλαδή η Ελλάδα και η Ευρώπη του σοσιαλισμού. Με αυτό το κριτήριο θα πρέπει ο λαός μας να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε όλες τις κάλπες του Μάη. Έχουν εξάλλου πείρα τα λαϊκά στρώματα από τη στάση του ΚΚΕ σε όλα τα πεδία όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτα απ' όλα από τη στάση των κομμουνιστών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στην οργάνωση των αγώνων, της αντίστασης, στην ασυμβίβαστη αγωνιστική στάση, αλλά και τη στάση των κομμουνιστών στην Ευρωβουλή, τη Βουλή, από τη στάση των εκλεγμένων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, αλλά και των 5 κομμουνιστών δημάρχων σε Πάτρα, Ικαρία και Σαριανή, Χαϊδάρη και Πετρούπολη, που απέδειξαν στην πράξη τι σημαίνει αγωνιστική δημοτική αρχή που στέκεται στο πλευρό του λαού, των αγώνων του και της αγωνίας του και που εναντιώνεται στην κυρίαρχη πολιτική, στα επιχειρηματικά σχέδια που εξαντλεί κάθε δυνατότητα για τη στήριξη των λαϊκών διεκδικήσεων και συμφερόντων. Έχει λοιπόν σημασία η ψήφος στη μία κάλπη να μην ακυρώνει την επιλογή στην άλλη.
να μην κομματιάζεται το κριτήριο του, της ψήφου, να μην γίνει πουθενά η λαϊκή ψήφος το λαδάκι που θα γρασάρει όλους τους κρίκους της εκπόνησης και υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις, ως τις περιφέρειες και τους δήμους. Άρα χρειάζεται το μήνυμα της ενίσχυσης του ΚΚΕ να εκφραστεί ενιαία σε όλη την κλίμακα, να είναι απάντηση στο σχήμα που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει, η κυβέρνηση υλοποιεί, οι δήμοι και οι περιφέρειες εξειδικεύουν για λογαριασμό του κεφαλαίου. Να βάλουμε εμπόδια παντού στην αντιλαϊκή πολιτική. Με γενικευμένο λοιπόν πολιτικό κριτήριο πρέπει να σταθούμε στην ενίσχυση του κόμματος στις ευρωεκλογές, της λαϊκής συσπήρωσης σε δήμο και περιφέρεια. Η ενίσχυση του ΚΚΕ σε όλες τις εκλογές είναι ένα μικρό βήμα στη μάχη που δίνουμε για να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Να αλλάξουν οι συσχετισμοί υπέρ του λαού και των εργαζομένων, αφαιρώντας δύναμη από αυτούς που μέχρι σήμερα μας κυβερνάνε, μας εξουσιάζουν για λογαριασμό των λίγων, της κοινωνικής μειοψηφίας που έχει στα χέρια της τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί. Να δώσουμε δύναμη στο πραγματικό αντίπαλο δέος που είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι πολλοί που βλέπουν θετικά τις θέσεις μας, αλλά σκέφτονται ότι όλα γύρω μας είναι μαύρα, ο συσχετισμός είναι αρνητικός. Πού θα πάμε μόνοι μας, πώς θα μπορέσουμε? Χρειάζεται να δοθεί στο λαό μας ένας τόνος αισιοδοξίας. Δεν είναι όλα μαύρα. Ο συσχετισμός δύναμης δεν είναι αμετάβλητος. Αυτό που σήμερα φαίνεται έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ομιλία, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν τα προπαγανδιστικά τους επιτελεία, τις εκστρατείες τους, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ίδιων των επιχειρηματικών ομίλων, η δυσαρέσκεια για τα αδιέξοδα της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν είναι τυχαίο αυτά τα στοιχεία που υπόθηκαν και προηγούμενα σε σχέση με τη στάση του 70% των Ελλήνων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για τη στάση μια σειρά κρατών μελών του ΝΑΤΟ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, για το πόσο πρέπει η χώρα τους να είναι ή να μην είναι μέλος, ή πολύ περισσότερο τα μηνύματα που έρχονται από τις μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες, την καρδιά του καπιταλισμού σε σχέση με την αντίληψη που έχει ο κόσμος για τον καπιταλισμό εκεί, ιδιαίτερα οι νέοι, και επίσης την αντίληψη τη θετική που αρχίζει να διαμορφώνεται υπέρ του σοσιαλισμού, όπως βέβαια και αν κατανοούν τον τελευταίο. Στοιχεία βεβαίως που δεν σηματοδοτούν καμιά ριζική ανατροπή, αλλά δείχνουν ότι υπάρχουν διαθέσεις που διαμορφώνονται, φανερώνουν ότι όλα δεν είναι μονόδρομος όπως μας τα παρουσιάζουν. Γι' αυτό θεωρούμε ότι σήμερα υπάρχει το υλικό, υπάρχει η βάση για να γονιμοποιηθεί δημιουργικά ένας προβληματισμός ενός κόσμου που μπορεί παλιότερα να είχε επιλέξει διαφορετικές πολιτικές επιλογές, να παρασύρθηκε από τις ψεύτικες ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ, να είχε διαφορετικές και αντίθετες ακόμα πολιτικές καταγωγές, να θεωρούσε ότι μπορεί να υπάρξει κυβερνητική φιλολαϊκή διέξοδος, είχε πιστέψει ανερχόμενους δημάρχους και περιφερειάρχες και πολιτευτές, αλλά που τώρα που παρακολουθεί με προσοχή τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την πολιτική του, έχει συναντηθεί μαζί του σε αγώνες, σε διεκδικήσεις, σε κινητοποιήσεις. Η στήριξη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα και δημόσια από ένα τέτοιο κόσμο, με διαφορετικές πολιτικές αναφορές, που όμως συσπηρώνεται σήμερα και συμπορεύεται με το ΚΚΕ, είναι σημαντική. Έχουμε όμως περιθώρια αυτή η προσπάθεια να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχει αρκετός κόσμος που μας ακούει, που προβληματίζεται, έχει θετική άποψη για τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Δεν έχει όμως αποφασίσει ακόμα να κάνει το βήμα. Πρέπει να τον βοηθήσουμε να το πραγματοποιήσει. Να του δώσουμε το χέρι, να του δείξουμε το δρόμο, να του εξηγήσουμε, να τον καλέσουμε να δώσει μαζί μας τη μάχη για την ενίσχυση του κόμματος παντού μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό είναι το βασικό καθήκον μέχρι την τελευταία ώρα, το τελευταίο λεπτό της κάλπης με το ψηφοδέλτιο στο χέρι τις επόμενες ημέρες. Είμαστε στην τελική ευθεία.
Δεν πρέπει να χαθεί καθόλου χρόνος. Η δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι σημαντική, πρέπει να συνεχιστεί ή να ενταθεί, να φτάσουμε ακόμα πιο πλατιά, να βάλουμε ακόμα περισσότερες δυνάμεις στη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή, να μην μείνει καμία δυνατότητα αναξιοποίητη. Εμπρός λοιπόν όλοι και όλες, με όλες μας τις δυνάμεις, τις ημέρες που απομένουν, με το ψηφοδέλτιο στο χέρι, αποφασιστικά και αισιόδοξα, να δώσουμε τη μάχη για πιο ισχυρό ΚΚΕ παντού.